Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ευκλήδης Τσακαλώτος, Γιώργος Κουλιαράκης και Έφη Αχτσόγλου έχουν μεταβεί ήδη στις Βρυξέλλες για ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, προσπαθώντας, στοχεύοντας έστω και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν το Eurogroup της Παρασκευής, σε μια πολιτική απεμπλοκή. Μαζί μας ο Εμίλιος Περδικάρης, πολιτικός συντάκτης του Cool News. Εμίλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι είναι, έχει αναβιώσει για μία ακόμη φορά αυτό το Brussels Group με τους υπουργούς οικονομικών και εργασίας και τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών να βρίσκονται στις Βρυξέλλες, όπου θα έχουν τις τελικές επαφές μέχρι το άτυπο Eurogroup της Μάλτας την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία έστατη προσπάθεια να ξεμπλοκάρει διαπραγμάτευση και να πάρει κάτι η ελληνική πλευρά. Τώρα, το τι θα πάρει είναι κάτι που μένει να φανεί, να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Διότι το ενδεχόμενο της τεχνικής συμφωνίας, αυτού του staff level agreement όπως λέμε, απομακρύνεται όσο περνούν οι ώρες. Θα μπορούσε όμως αυτό το οποίο επιδιώκει η ελληνική πλευρά να είναι μια δέσμευση ότι αυτή η τεχνική συμφωνία θα κλείσει και ή δυνατόν πριν από την Ιαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το πρόβλημα φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες έγκυται στις απαιτήσεις του Ταμείου και γενικότερα στην αντιπαράθεση που υπάρχει με το Βερολίνο. Μία δήλωση με σημασία είναι η χθεσινή της Κριστίν Λαγκάρντ ότι δεν συμμερίζεται τις απόψεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, για το χρέος της Ελλάδας και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί. Και προς τούτο, μάλιστα, υπάρχουν και επαφές σε υψηλό πολιτικό επίπεδο του Πρωθυπουργού τις τελευταίες ημέρες. Από το Μαξίμου μεταδίδεται δηλαδή ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τηλεφωνικές επαφές με Ευρωπαίους παράγοντες και με Ευρωπαίους ηγέτες για να ξεμπλοκάρει η διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο. Οι πληροφορίες, οι οποίες ούτε επιβεβαιώνονται ούτε όμως διαψεύδονται, λένε ότι μίλησε χθες και με την Άγγελα Μέρκελ αλλά και με την Κριστίν Λαγκάρντ για να μπορέσει να δώσει η όθηση ακριβώς αυτές τις συνομιλίες. Άρα λοιπόν αυτό που περιμένουμε να δούμε. Είναι πολιτικό το θέμα πλέον, έτσι. Είναι σαφώς πολιτικό και αυτό λέει και η ελληνική πλευρά. Και αυτό ακριβώς είναι που περιμένουμε να δούμε. Αν θα υπάρξει μια πολιτική απόφαση τις επόμενες ώρες, ουσιαστικά τις 72 ώρες που μεσολαβούν και λιγότερο πια γιατί το Eurogroup της Παρασκευής ως άτυπο είναι πρωινό. Αν θα υπάρξει λοιπόν μια πολιτική απόφαση σε αυτές τις ώρες που μεσολαβούν για να μπορέσει να έρθει πιο κοντά η τεχνική συμφωνία, η οποία τεχνική συμφωνία στη συνέχεια θα ξεκλειδώσει και τη λεγόμενη συνολική συμφωνία που περιλαμβάνει τα μέτρα για τη διευθέτηση του χρέους. Από εκεί και πέρα θα δούμε επίσης εάν αυτό σημαίνει ότι θα ψηφιστούν μέτρα ως προαπαιτούμενα, μέτρα για τη συμφωνία αυτή, την επόμενη εβδομάδα όπως έχει πει ότι μπορεί να κάνει στη Βουλή η κυβέρνηση, ή αν όλα θα πάνε πακέτο, εάν επιτευχθεί αυτή η συνολική συμφωνία με τη σύμφωνη γνώμη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο όμως λόγω και της έρημης συνόδου στα τέλη του μήνα δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται.